Η διοίκηση του Extra Channel 3, αναλογιζόμενη την αγωνία των αστυνομικών να εκτελέσουν το καθήκον τους, αποφάσισε την πρόωρη διακοπή της εκπομπής, προκειμένου να βγει ο Άγιος του ψεύδους έξω από το στούντιο. Η εκπομπή πρέπει να διακοπεί, εδώ έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Αναγκαστικά νωρίτερα από το στούντιο. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι Άγιος και όποιος πει, μη γελάτε παρακαλώ πολύ. Όσοι γελάνε να φύγουν. Εντάξει, μη γελάτε. Λοιπόν, η γυναίκα δεν φύγεται από εδώ, κύριε Διαβολή. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ. Καθημερινές συγκεντρώσεις. Εντάξει. Εντάξει, τον Χριστό. Μου είπα να πάω στην αστυνομία και εγώ να. Γιατί με έβρισε, ας πούμε. Περιμένω. Πού πάτε, κυρία Λουκά? Με κάνεις η αστυνομία μαζί. Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον ψευτοάγιο Πέτρο στο τμήμα Περιστερίου. Αν και αρχικώς η Ελένη Λουκά ήθελε να υποβάλει μήνυση εναντίον του, τελικά δέχθηκε τη συγγνώμη του ψευτοάγιου και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην δίωξή του. Οι άνδρες του τμήματος, αφού έκαναν τις απαραίτητες συστάσεις των 44χρονο, τον άφησαν αργότερα ελεύθερο, αφού υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναμιλήσει άσχημα για κανέναν. Αυτό που δεν μας είπε όμως είναι σε ποιον Θεό ορκίστηκε. Σουρεαλιστικές εικόνες που παρακολουθήσαμε.